Ο αγώνας συνεχίζεται πέρα που μας δικάσαν 4 μήνες. Την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου όλοι στην Πανελλαδική των Μπλόκων, στη Λάρισα, στη Νίκαια, για να αποφασίσουμε πώς θα εξελιχθούν οι κινητοποιήσεις από εδώ και πέρα. Εμείς πέρα που δικαστήκαμε, τον αγώνα μας δεν θα τον αφήσουμε, γιατί πιστεύουμε είναι δίκαια τα αιτήματά μας και οι αγρότες όλοι, είδατε και σήμερα και εσείς, είναι όλοι εδώ μαζί μας. Πώς κρίνετε την απόφαση? Δεν θα ρωτήσω τους κατηγορούμενους, αλλά εδώ τον πρόεδρο του Μαρίνου Αντίπα. Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση του δικαστηρίου να καταδικάσει τους συναδέρφους μας στις 4 μήνες φυλάκιση. Παλεύουμε για τα ζητήματα της επιβίωσης και όχι μόνο για εμάς τους αγρότες, τους τοκομισιαίους αγρότες, αλλά για όλο τον λαό. Δεν μας φοβίζουν οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας πιο δυναμικά μέχρι να δικαιωθούμε και παράλληλα καλούμε όλον τον λαό να σταθεί στο πλάι μας, στους αγώνες που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Συνεχίζουμε, θα νικήσουμε. Λοιπόν, ήρθαμε για συμπαράσταση στους συναδέρφους αγρότες όπως ήρθαν και δεν έπρεπε να λείπει κανένας. Βέβαια, με λύπησε η απόφαση του δικαστηρίου, γιατί φάνηκε ήταν σαν προκαταλημμένη. Τα επιχειρήματα που είπαν οι δικαστές δεν πείθουν κανένα. Για 10 λεπτά συμβολικό αποκλεισμό της Εγνατίας, δεν πιστεύω ότι η ποινή έπρεπε να είναι αυτή που είναι. Δηλαδή, δικαζόμαστε αυτή τη στιγμή, επειδή συμβολικά οι συνάδελφοι ανεβάσανε πάνω στον δρόμο, στο δόστρωμα αριστερά του δρόμου, χωρίς να εμποδίζουν κανέναν, κάποιους γερικούς ελκυστήρες. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τη μορφή των αγώνων μας. Την επόμενη φορά πρέπει να πάρουμε και εμείς βαριοπούλες όπως τα εξάρχεια, να σπάμε και να ρημάζουμε. Να μην εμφανίσουμε τρακτέρια, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν καθαρά για να τον κρατήσουν τον κόσμο. Αλλά εμείς δεν κουρούμαστε. Θα βγούμε πιο δυναμικά. Τι νόημα έχει το. Γιατί θέλει το δικαστήριο να σας τρομοκρατήσει? Έχει κάποια εντολή από κάποιον, θέλετε να μας πείτε? Πιστεύω για να εκφοβήσει όλο τον κόσμο να μην βγουν σε απεργίες. Είναι δικιά τους πρωτοβουλία, θεωρείτε, τι είναι από την κυβέρνηση? Γιατί ο εισαγγελέας και ο πρόεδρος να έχει τέτοια. Από την κυβέρνηση, να πούμε τι είναι. Από την κυβέρνηση. Βέβαια.